Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Είμαι πολύ καλά, εσύ? Καλά είμαι, εντάξει. Λίγο μουδιασμένος ακόμα, αλλά προσπαθώ να παλέψω. Είναι weird, κύριε. Ζούμε πράγματα που σου λέω, εγώ δεν περίμενα ότι θα τα ζούσα ποτέ στη ζωή μου. By the way, συγγνώμη που παρατηρήσω ότι κάθε φορά που ξεκινάμε, φτιάχνω το μικρόφωνο και όλα αυτά αφότου ξεκινήσουμε. Ήθελα να το σχολιάσω κι εγώ και μάλλον είναι επειδή τώρα είσαι γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός πλέον. Ναι. Είναι αυτά τα. Αυτό... τα tics, όχι tics. Ναι, tics. Όχι, νομίζω ότι απλά είναι αυτό που λένε procrastination. Βαριέσαι να το κάνεις μέχρι να έρθει η ώρα. Ναι. Το κάνεις αυτό εσύ? Αν κάνω procrastinate. Ναι. Είμαι ο χειρότερος. Δεν νομίζω ότι είμαι ο χειρότερος, αλλά είμαι κακός. Κακός εννοώ ότι θέλω να βελτιωθώ σε αυτό, δεν είμαι ευχαριστημένος. Ναι, δυστυχώς κι εγώ. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα παράδειγμα τώρα. Δηλαδή, δεν κοιτάζω πριν ξεκινήσω, okay, να είναι όλα στη θέση τους, αλλά πάω να μιλήσω, βλέπω το μικρόφωνο μακριά, τάκ, φέρει το μικρόφωνο εδώ. Το φτιάχνεις. Ναι. Anyway. Ναι, όντως κι εγώ νομίζω ότι ζούμε τώρα σκηνικά το οποίο. Εγώ αλήθεια δεν τα περίμενα. Νομίζω ότι ξέρω, okay, ξέρεις αυτά. Τα μελετάω πλέον σαν ιστορία. Ναι, ήταν ένα περίεργο. Ναι, μάλλον κάποιοι θα συνεχίσουν να τα μελετάνε και θα μιλάνε για εμάς στο μέλλον. Anyway, μεγάλη κουβέντα. Για πες, τι ωραίο έχει συμβεί αυτόν τον καιρό. Την άλλη Παρασκευή θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Για πες. Θα πάω για ένα event που κάνει η Pfizer με το CDI, αυτό το Center of κάτι και Innovation, νομίζω, δεν ξέρω πώς λέγεται. Okay. Το οποίο έχει ανοίξει και λοιπά, έχουν ένα event και θα είμαι εκεί, θα έχει πλακίτσα, mm-hmm. φαντάζομαι. Θα είναι βασικά η πρώτη μου παρουσίαση σε, εννοώ με ανθρώπους, ξέρεις, εννοώ στον ίδιο χώρο. Διαζώσεις. Μετά από 2 χρόνια κοντά. Βασικά, έβλεπα, επειδή είχα ξεκινήσει να κάνω draft της παρουσίασης και άνοιξα τις παλιές μου παρουσιάσεις για να κάνω copy-paste. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Όχι μόνο, εντάξει. Απλά άνοιξα και ξέρεις το φάκελο. Δεν θα κάνεις λίγο copy-paste τώρα, εντάξει, the fuck. Ποιος δεν κάνει. Και προσπαθούσα να δω πού έχουν πάει οι παρουσιάσεις μου, γιατί μου φαινόταν πάρα πολύ παλιές όλες. Αλλά έχουν περάσει 2 χρόνια από τα τελευταία. Ναι, φρίκι. Πράγματα που κάναμε. Οπότε αυτό. Ελπίζω να κάνουμε κανένα μετά πάλι. Θέλω να πιστεύω ότι άμα ανοίξει και λίγο καιρός για να μπορούμε να έχουμε κάτι μέσα έξω, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε τις μπύρες σε κάνα μπαλκόνι, σε κάμια ταράτσα. Για να είναι λίγο πιο ήρεμα, ρε, μην είμαστε κλειστό χώρο όλη την ώρα. Να σου πω. Τι θέμα θα έχει παρουσίαση στο event στη Θεσσαλονίκη? Έχει να κάνει με Docker in Action, ο τίτλος που μου δώσανε. Πιο πολύ έτσι όπως το βλέπω θα έχει να κάνει με το γιατί να χρησιμοποιήσω containers, τι προβλήματα λύνω, ποια είναι τα σημαντικά και όχι τόσο πολύ στο ότι είναι καλύτερο το Kubernetes ή το Swarm ή τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι πιο πολύ. Είναι πιο abstract έτσι. Ναι, πώς χρησιμοποιώ πράγματα. Επίσης και live streaming αισθάνομαι, οπότε. Α, έλα. Μπορεί να έχει πλάκα. Okay, άρα άμα έχουμε link για το event οτιδήποτε θα το βάλουμε. Νομίζω υπάρχει πλέον μια σελίδα γιατί ήταν λίγο. Επειδή από ό,τι κατάλαβα έχει αρκετές διαδικασίες ώστε να εγκριθούν πράγματα. Δεν. Λόγω μεγάλου οργανισμού κλπ. Βγήκαν νομίζω κάπου αυτή τη εβδομάδα τα πράγματα προς τα. Οκ. Ωραία. Anyway. Δεν θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό όμως σήμερα. Θέλω να συζητήσουμε για το εξής. Θέλω. Βασικά θέλεις και απλά μου άρεσε οπότε θα κάνω εγώ την πάσα τώρα. Μα θέλεις κι εσύ, δεν χρειάζεται να. Πόσο ισορροπημένη θεωρείς ότι είναι η ζωή σου μεταξύ δουλειάς και ψυχαγωγίας? Ωραία. Και ζωής, τέλος πάντων. Τέλεια. Θα σου πω. Καταρχάς αυτό το θέμα το λατρεύω γιατί είναι τέτοιο clickbait. Θα σου πω όμως πώς ξεκίνησε αυτό και είπα να σου το πω. Έκανε ένα tweet ο DHH. Ναι. Το οποίο. Γκρίνιαζε για το RailsConf. Αυτό εντάξει. Ναι, ήταν κάπως αυτό. Ενώ καταλάβαινα κάποια points, ρε παιδί μου. Μα γιατί δεν με αγαπάνε? Ήταν λίγο cringe. Αν και είχε κάποια points, ήταν λίγο cringe. Πάντα υπάρχουν points. Ναι. Το θέμα είναι πόσο cringe είσαι ή όχι. Ναι. Όμως, αυτό το άλλο που έκανε, θεωρώ ότι ήταν 100%. Είναι από αυτά τα οποία βλέπεις κάτι και λες, δεν μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με αυτό. Okay. Λοιπόν, το οποίο πώς ξεκίνησε.
Και έλεγε στην ουσία ότι ξέρεις, πρέπει να κάνεις diversify your life. Ότι ρε παιδί μου, αν έχεις όλα τα αυγά σε ένα καλάθι, κάπως έτσι λέγεται ρε παιδί μου, τη στιγμή, άμα τα ποντάρεις όλα στη δουλειά, παίρνεις ένα μεγάλο ρίσκο. Αν αποτύχει η δουλειά, τι θα σε κρατήσει. Αν τα ποντάρεις όλα στο χόμπι σου, τι θα γίνει άμα ξαφνικά το χόμπι σου σταματήσει να είναι rewarding και ξέρεις, τα υπόλοιπα επίσης δεν είναι rewarding στη ζωή σου. Οπότε αυτό ήταν μια... Εμένα αυτό είναι μια πάγια, ας το πούμε, θέση μου και αντίληψη και είναι και ο τρόπος με τον οποίο έχω κινηθεί σχεδόν σε όλη μου τη ζωή. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμάμαι από τις Πανελλήνιες, δεν έχω στερηθεί πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάποια βασικά τα οποία... Δεν είναι ότι «Α, εγώ έβγαινα, κολοβάραγα και αυτά», αλλά ήταν κάποια πράγματα μέσα στη μέρα τα οποία εμένα μου κάναν καλό και δεν ήθελα να τα στερηθώ, γιατί συνεισέφερα στο να είμαι καλά. Άρα δηλαδή στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο έπαιζες και Playmobil και Lego, ρε παιδί μου, ώστε αν καταστραφεί μία από τις δύο μάρκες. Επειδή το άνοιξες τώρα αυτό, καταρχάς τίποτα από τα δύο. Αλήθεια! Εγώ έπαιζα Constructs πάρα πολύ. Που ήταν τα Constructs ή Constructs, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, γιατί έτσι και όσο τα πρόφερα λάθος, ότι ήμουν μικρός. Ήταν κάτι μεγάλα που τα έκανε ρομπότ ή γέφυρες. Ήταν ένα. Transformers τύπου. Τύπου Transformers. Okay. Και Transformers τρελαινόμουν. Τρελαινόμουν. Δεν είχα βέβαια παιχνίδια Transformers, γιατί νομίζω ότι του πέθανε ακριβά στους δικούς μου τότε. Και... Ναι. Ήταν πανάκριβα δηλαδή να πάρει ένα Optimus Prime. Παίζει να είχε μεσημερινά λεφτά 100 ευρώ. Εγώ δεν θυμάμαι παιχνίδια. Θυμάμαι ότι τα βλέπαμε στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Σαν παιδικό. Νομίζω ήταν εξωφρενικές τιμές για τα Transformers. Αλλά Lego, full Lego και full Playmobil. Όντως δεν είχε Playmobil. Δεν ξέρω, θυμάμαι ότι ήταν ψηλό. Όχι. Τώρα έχω. Τώρα έχω. Α, Playmobil. Τώρα έχω Lego. Lego. τη φάτσα μου σε Lego. Ναι. Τη φάτσα μου. Είχα πάει στο Λονδίνο τον Νοέμβριο. Και στο κατάστημα Lego πας ρε παιδί μου και παίρνεις και βάζεις bits and pieces ρε παιδί μου και φτιάχνεις τον εαυτό σου. Αυτό. Ωραίο. Anyway, οπότε ήταν αυτό το άρθρο στο οποίο εγώ συμφωνούσα 100%. Okay. Και σκεφτόμουν μετά ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι το work-life balance για μένα σαν όρος είναι λάθος by default. Okay. Γιατί η δουλειά είναι μέρος της ζωής σου. Και ότι μάλλον το θέμα είναι γενικά πώς να έχεις μια ισορροπημένη ζωή. Και μια, να το πω διαφορετικά, γιατί η ισορροπία μάλλον είναι και διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Πώς γίνεται να έχεις μια αυτό που λέμε βιώσιμη, sustainable ζωή για σένα. Και πόσο εν τέλει, κλείνω, μιλάω πολύ ρε γάμωτο, πόσο, σε έκοψα κιόλας. Δεν έχεις, είσαι συνειδητοποιημένος για το πώς έχεις στήσει τη ζωή σου, τι ρίσκα έχεις πάρει και όλα αυτά. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου εμένα. Ακούω και τη δικιά σου και πάμε μετά να το υπεραναλύσουμε όπως πάντα. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Ένα από τα πράγματα τα οποία μου άρεσε πάρα πολύ που έθεσες, δεν ξέρω αν ήταν και μέρος του άρθρου ή αν ήταν δικιά σου επινόηση, είναι ότι η ισορροπία του καθενός είναι διαφορετική. Και το σημαντικό είναι, βλέποντας το χθες για μένα, να λες ότι είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος γιατί δούλευα 12 ώρες, γιατί δούλευα 24 ώρες, γιατί δεν δούλεψα καθόλου. Δεν έχει δηλαδή ακριβώς σημασία, δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει μια σταθερά τύπου αυτό το κλασικό 8-8-8. Μπορεί για κάποιους αυτό να δουλεύει, για κάποιους να μην δουλεύει. Σίγουρα η δουλειά πρέπει να περιστρέφεται γύρω από μία νόρμα, γιατί πρέπει κάπως οι άνθρωποι να έχουν μία κοινή διαπαφή ως προς αυτό. Αν και στα πιο σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας, όπου είσαι απομακρυσμένα, έχεις λίγο πιο ελεύθερο ωράριο και όλα αυτά, μπορεί να μην είναι τόσο αυστηρό το αν δουλέψεις 8, 9 ή 7 ώρες. Δηλαδή, κάπου εκεί θα δουλέψεις ή μάλλον κάπου θα βγάλεις ένα περιεχόμενο δουλειάς που έχει. Ανταποκρίνεται σε αυτό που είναι γενικά αποδεκτό για αυτές τις ώρες δουλειάς. Τεράστιος όρος, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να οροποιηθεί αυτό και να γίνει ένα κομμάτι, αλλά νομίζω το βασικό είναι αυτό, ότι πρέπει εσύ να είσαι χαρούμενος με τις επιλογές που κάνεις κάθε φορά για τον εαυτό σου. Και οι ισορροπίες που και οι προτεραιότητές σου είναι αναμενόμενο ότι θα αλλάζουν καθώς προχωράς τη ζωή σου. Δηλαδή, ενδεχομένως όσο είσαι πιο μικρός, να θες να κάνεις πιο πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με φίλους και με λοιπά, γιατί βρίσκεις την πρώτη ελευθερία, είσαι στο πανεπιστήμιο, κάνεις ό,τι θες να κάνεις, οπότε μπορεί να θες να βγεις παραπάνω. Μπορεί μετά να περάσεις μια φάση που να θες να επενδύσεις περισσότερο στη δουλειά σου. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος αποφασίζει για ένα χρονικό διάστημα να επενδύσεις παραπάνω στη δουλειά του, ότι εκείνη η περίοδος είναι λάθος.
Αν τώρα εκείνο επενδύει παραπάνω στη δουλειά του και έχει νεύρα με όλου του άλλου γιατί αισθάνεται ότι αυτό δουλεύει και οι άλλοι περνάνε καλά, μάλλον ο στόχο λάθο. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ έτσι πω το έθεσε και νομίζω ότι η ισορροπία στη ζωή του καθενό είναι καθαρά προσωπική. Και κάποιον μπορεί να τον γεμίζει πάρα πολύ δουλειά του, κάποιον να τον γεμίζει λιγότερο, κάποιον να τον γεμίζει παραπάνω να βγει με φίλου, κάποιον να τον γεμίζει να πάει μόνο του ώστε να βουνώσει μια θάλασσα. Οπότε το πώ εσύ το ξεκινάς αυτό και το κάνεις, νομίζω ότι είναι καθαρά προσωπικό σαν επιλογή. Ναι. Θεωρώ σχεδόν 100%. Ο λόγος που λέω σχεδόν είναι γιατί, δεν είναι όλες οι δουλειές ίδιες, όλες οι αγορές ίδιες, όλοι οι εργοδότες ίδιοι. Οπότε νομίζω ότι σημασία έχει πρώτα η αναγνώριση των βαθμών ελευθερίας, των οποίων έχεις. Mm-hmm. Αυτό έχει πολύ σημασία, γιατί, εμείς, επειδή έχουμε τη δικιά μας εταιρεία, ένα χαρακτηριστικό το οποίο παίζει είναι ότι είναι σχεδόν όλη η βαθμή ελευθερίας επάνω μας. Mm-hmm. Και σχεδόν και όλη η ευθύνη ταυτόχρονα. Το οποίο είναι μια κατάσταση έτσι. Κάποιο άλλο άτομο είναι πολύ πιθανό να μην έχει όλους αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας, να έχει ένα πιο στρίκτο ωράριο, πότε θα πάει στο γραφείο, αν θα πάει κάθε μέρα και όλα αυτά. Το οποίο μπορεί και να μην αρέσει σε αυτό το άτομο η κατάσταση. Οπότε το πρώτο σημαντικό είναι η αναγνώριση ότι, εμένα η ζωή μου αυτή τη στιγμή μου δίνει αυτά τα περιθώρια. Mm-hmm. Ωραία. Το επόμενο ερώτημα είναι εγώ, μέσα σε αυτά τα περιθώρια, πώς μπορώ να κινηθώ και πώς θέλω να κινηθώ. Σωστό. Και το τρίτο, αφότου πιστεύω ότι έχω κάνει την καλύτερη επιλογή για μένα, mm-hmm. η οποία για μένα έχει σημασία να μην τη σκεφτείς κοντόφθαλμα, ότι του στυλ, α, εγώ σήμερα θέλω αυτό. Πρέπει κάπως να μπορείς να δεις και 5 βήματα παρακάτω. Προφανώς και πρέπει να το χαίρεσαι το σήμερα. Γιατί άμα δεν χαίρεσαι το σήμερα, δεν έχεις κατά τη γνώμη μου καύσιμο για να μπορέσεις να χαρίσεις και να σχεδιάσεις το αύριο και το μεθαύριο. Mm-hmm. Εμένα αυτό είναι πολύ βασικό. Και μετά να δεις 5 βήματα παρακάτω ότι, είναι αυτοβιώσιμο. Και αν δεν είναι, κάπως σχεδιάζω το πώς θα προσπαθήσω για το καλύτερο, πώς θα διαχειριστώ πιθανό την αποτυχία. Είναι δύσκολο πράγμα όλο αυτό. Να βάλεις κάτω τη ζωή σου είναι δύσκολο. Αλλά έχει πάρα πολύ σημασία για μένα να ξεφύγουμε από αυτό. Γιατί εγώ το θεωρώ βλακεία αυτό το πράγμα που λέγεται work-life balance. Mm-hmm. Δηλαδή, η δουλειά είναι μέρος της ζωής τώρα. Τι να κάνουμε. Είναι δημιουργία, είναι βιοπορισμός. Λίγοι άνθρωποι είναι. Υπάρχουν, φαντάζομαι, αλλά λίγοι άνθρωποι είναι πραγματικά ευτυχισμένοι και νιώθουν πλήρεις χωρίς ένα αντικείμενο εργασίας. Είναι μια καθημερινότητα και καλώς ή κακώς πρέπει να δεις πώς θα βελτιστοποιήσεις την καθημερινότητά σου και πώς θα μπορέσεις στο κομμάτι αυτό να κάνεις κάτι το οποίο να βγάζει νόημα. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι κάπως απαράβατο μέσα σε αυτό, το οποίο μάλλον πιο πολύ επιστήμη είναι παρά η άποψή μου, είναι το ότι πρέπει ο ύπνος σου να είναι πλήρης. Ναι, το οποίο και αυτό βέβαια από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορεί να διαφέρει. Ναι, αλλά πρέπει να είναι ποιοτικός. Εντάξει, να σε καλύπτει. Ναι, λίγοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βιώσιμα μπορούν να κοιμούνται 4-5 ώρες τη μέρα. Έχω γνωρίσει και τους ανθρώπους. Μακάρι να. Μακάρι. Θα με βόλευε να μπορούσα να το κάνω κι εγώ σε. Ναι, γιατί θα έρθει περισσότερη ώρα ξύπνη. Αλλά δεν ξέρω αυτό γενικά τι σημαίνει. Δηλαδή έχει σημασία. Ναι, βέβαια από την άλλη, ξέρεις, είναι και κάτι τύποι που λένε. Έχω δει νομίζω ένα tweet, ήταν, δεν το θυμάμαι. Πριν ξέρω κανένα εξάμεινο, οπότε δεν πρέπει να το βρω. Αλλά η φάση ήταν. Ξέρεις πόσα χρόνια κοιμάσαι τη ζωή σου. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αυτά είναι μαλακίες βασικά. Είναι 3,3% περίπου κατά μέσο όρο τη ζωή σου. Τι να κάνουμε, είναι αυτό που είναι. Και πόσα. Κρακ, οκ. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε κριτήριο μετά. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις επιλογές οι οποίες έχουν κάποιους στόχους. Δηλαδή, κάθε φορά έχεις κάποιους παράγοντες και θες να βελτιστοποιείς αυτούς την εξίσωση. Βελτιστοποίηση όμως, όταν δεν έχεις μία παράγοντα και έχεις πολλούς, η βελτιστοποίηση είναι διαφορετική για τον καθένα. Αλλά πρέπει να έχεις την υγεία σου να την βελτιστοποιήσεις. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκεις χρόνο να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, να κοιμάσαι καλά, να κάνεις ενδεχομένως κάποιο αθλητισμό ή τίποτα άλλο. Κάτι το οποίο θεωρείς ότι βελτιώνει την υγεία σου. Πρέπει να το κάνεις. Το πόσο υγιής εισαγωγικά θα είσαι ή όχι, ή τέλος πάντων πόσο μακριά θα πας στη βαλίτσα στο κομμάτι της υγείας, πάλι είναι προσωπικό. Έχεις το καλός κακός, ακόμα δεν έχουμε πάει σε περιβάλλοντα universal income και τέτοια, τα οποία θα έχει πλάκα να συζητήσουμε άλλη φορά, αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή όλοι οι άνθρωποι να προσφέρουν στην κοινωνία
με τον ΑΒ τρόπο. Άρα πρέπει να βρει κάτι που να είναι χρήσιμο για να μπορέσει να έχει τα χρήματα να κάνει κάτι χρήσιμο. Έτσι δουλεύει η κοινωνία μα. Ή τουλάχιστον έτσι μα την έχουν παρουσιάσει. Να σου πω, εγώ δεν έχω καμία πρακτική η οποία δουλεύει. Άρα λοιπόν πρέπει να βρει και αυτό το κομμάτι, το πόσο θε να αφοσιωθεί αυτό, πόσο σε γεμίζει, πόσο σε γεμίζει είτε η δουλειά η ίδια, είτε η ανταμοιβή, είτε οτιδήποτε άλλο μέσα από αυτή. Είναι γι' αυτό προσωπικό. Έχει να κάνει η οικογένεια, έχει να κάνουν οι φίλοι, δηλαδή όλα αυτά είναι παράμετροι και εσύ πρέπει να βρεις το γράφημα το οποίο βελτιστοποιεί όλες τις παράμετρες αυτές. Το τι βελτιστοποιεί για σένα, για μένα είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε θεωρώ ότι η ισορροπία είναι κάτι προσωπικό. Θεωρώ ανθρώπους που λένε ότι οποιοδήποτε δουλεύει κάτω από 80 ώρες είναι ηλίθιος ή οποιοδήποτε δουλεύει 80 ώρες είναι ηλίθιος και οι δύο είναι ηλίθιοι αυτοί που το λένε. Δηλαδή, μπορεί για κάποιον να τον ολοκληρώνει αυτό. Και άμα θέλει να δουλεύει 100 ώρες την εβδομάδα ή 200 ώρες την εβδομάδα, δεν ξέρω και εγώ πόσο μπορεί να είναι το maximum, άμα κοιμάσαι καλά, ας το κάνει. Άμα δηλαδή κάποιος άνθρωπος επιλέγει τη δουλειά πάνω από φίλους οικογένεια, μπορεί να έχει τους λόγους που το κάνει αυτό. Όπως και κάποιος ο οποίος λέει ότι 8 και 1, ξέρεις, ναι, ναι, ναι. 5 και 1 θα είμαι στον δρόμο και θα φύγω. Πρέπει να πάω. Και αυτό είναι σεβαστό. Δεν είναι να πεις ότι κάποιος θα είναι καλύτερος ή χειρότερος. Είναι κάποιος ο οποίος κάθε φορά βελτιστοποιεί. Το λάθος για μένα είναι να κρίνεις τη διαφορετικότητα σε αυτό το κομμάτι στον άλλον και επίσης να μην αποδέχεσαι ότι κάποιος, για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος δίνει παραπάνω βάση στους φίλους του, είναι πιο πιθανό να έχει περισσότερους φίλους. Δεν μπορείς εσύ να το θεωρείς άδικο αυτό για σένα που δουλεύεις περισσότερο ή που θες να σημαίνει την οικογένειά σου περισσότερο, γιατί. Τι να κάνουμε. Αν μας ενδιαφέρει αυτό, βελτιστοποιείς αυτό. Οπότε δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα. Και. Συγγνώμη, συνέχισε και θα σου πω μετά. Όχι, καλά ήταν, γιατί παραμίλησα. Ήθελα να σχολιάσω δύο πράγματα από αυτά τα οποία είπες, τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι το ότι το να είσαι γερός και να είσαι καλά στην υγεία σου είναι η αρχή. Αν δεν είσαι αυτό. Σωστό. Δεν μπορείς να είσαι τα υπόλοιπα που θες. Δηλαδή αυτό είναι prerequisite. Το κλασικό παράδειγμα που μου αρέσει τελευταία είναι ότι όταν μπει στο αεροπλάνο, σου λένε ότι σε περίπτωση προβλήματος φόρα τη μάσκα εσύ και μετά, φορά στο. Ναι, ναι, 100%. 100%. Μου είχαν πει κάποια ατομάκια κάποτε που ήμασταν σε μια παρέα, μου είχε πει για ένα βιβλίο που είχε διαβάσει. Το οποίο λέγεται Γιατί έφυγα από την Goldman Sachs, κάπως έτσι. Δεν το έχω διαβάσει. Το οποίο τι μου είχαν πει σαν. Σαν περίληψη ότι είναι, σαν σύνοψη, ήταν ένας τύπος ο οποίος δούλευε στην Goldman Sachs, του πληρώνανε εξής, τα πάντα παντού, τα καλύτερα ξενοδοχεία, τζακούς για μαλακίες, όλα αυτά, αλλά εν τέλει δεν είχε χρόνο να τα χάρει όλα αυτά. Τσέπωνε μισό εκατομμύριο το χρόνο και τα έβαζε στην Goldman Sachs για επενδύσεις σε κάτι άλλο. Οπότε αυτός, ναι, πώς να έχει φίλους, για παράδειγμα. Φίλους, μπορεί να πάνε και με αυτό. Ναι. Αλλά σημασία έχει να είσαι, και αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να πω, ότι πρώτον, ξέρεις, για να είσαι αυτό το οποίο θες πρέπει να είσαι καλά. Σωστό. Κατά δεύτερον, πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο θες. Να είσαι συνειδητοποιημένο άτομο γύρω από αυτό. Τι θα πει εγώ το έχω σπάσει σε 3-8 ώρα. Τι θα πει εγώ δουλεύω παραπάνω και βγαίνει λιγότερο. Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, εγώ δουλεύω παραπάνω και βγαίνω λιγότερο. Κάπως προσπαθώ αυτή την εβδομάδα να βάλω τη γυμναστική πάλι στη ζωή μου, γιατί την έχασα με την καραντίνα. Ξέρω ότι αυτό σημαίνει λιγότερος χρόνος με φίλους, ο οποίους θέλω να δω κανονικά. Και είμαι οκ okay για την ώρα με αυτό. Δεν θα το κρατήσω για καιρό, αλλά για την ώρα είμαι οκ okay με αυτό. Μου αρέσει. Δεν μπορώ να διαφωνήσω ή να προσθέσω. Τότε θα σου πω το εξής. Θα προσθέσω για παράδειγμα ότι πριν 2 χρόνια, βασικά όταν ξεκινήσαμε τη μικρή κουβέντα, που μόλις είχα βγει από το ναυτικό, μόλις είχα βρει καινούριο σπίτι, ήμουνα σε μια διαδικασία που λέει ανάκατη, δεν μπορούσα να δουλέψω και δεν ήθελα και να δουλέψω πολύ. Δηλαδή, πες να δούλευα 6 ώρες τη μέρα, κάπου εκεί. Και τις υπόλοιπες φρόντιζα τον εαυτό μου να τρώω αυτά τα οποία γουστάρω, να δω φίλους, να νιώσω καλά. Γιατί για να μπορέσω να δουλέψω αυτές τις 6 ώρες έπρεπε να νιώσω καλά. Μετά κάποια στιγμή αυτή η μπαταρία γέμισε. Και λέω, ωραία, τώρα γουστάρω να δουλέψω. Αυτή είναι η όρεξή μου. Και ξέρω τι σημαίνει. Στερήθηκα κάποια άλλα πράγματα. Αλλά είμαι okay με αυτό. Και είναι μια συνεχής διαδικασία.
Το... Αυτό το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε και να σε ρωτήσω είναι πώς αντιμετωπίζετε το work-life balance, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μιλήσει από την πλευρά του ατόμου, που είμαστε εμείς. Και αυτή η κουβέντα βγάζει σίγουρα πολύ νόημα για μας και όλους όσους έχουν εταιρεία ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή γενικά freelancers και όλο αυτό. Και θα το συνεχίσουμε να το συζητάμε. Θέλω όμως κάποια στιγμή να το δούμε και από την πλευρά του εργοδότη. Όπου κακά τα ψέματα, σαν εργοδότης, πρέπει κάπως να φροντίσεις για τους υπαλλήλους της εταιρείας για την οποία είσαι υπεύθυνος. Εκεί, καλός ή κακός, δεν μπορείς να ξεφύγεις από την όρμα ως προς τα πάνω. Δηλαδή, τι εννοώ σε αυτό? Εννοώ ότι θα πρέπει να σέβεσαι το 8ωρο. Γιατί ναι. Κάπως έχουμε αποφασίσει και έχουμε καταλήξει ότι το 8ωρο είναι 8-8,5, δεν ξέρω πόσες είναι μαζί με το διάρκεια και καλά ή κάτι τέτοιο. Σαν το τυπικό 8ωρο. Okay. Την τυπική διάρκεια εργασίας. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εσύ βρίσκεις μια δουλειά η οποία συχνά πυκνά χρειάζεται ο κόσμος να μένει παραπάνω από αυτό το οποίο έχει συμφωνήσει, είτε πρέπει να έχεις μια συμφωνία μαζί τους, που νομίζω τώρα έχει γίνει και νόμιμο αυτό που να λέει ότι ξέρεις τι, άμα χρειαστεί να μείνεις μια-δυο ώρες παραπάνω, τις παίρνεις σε άδεια, ξέρω εγώ, μετά ή κάτι τέτοιο, που νομίζω αυτό ψιλοπαίζει, έχουν εντύπωση τώρα, ή θα πρέπει να πληρώνεις παραπάνω, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτό να είναι κάτι το οποίο το κάνεις ξεκάθαρο. Από τη στιγμή δηλαδή που χρειάζεται να απαιτήσεις κάτι το οποίο είναι πέραν της νόρμας, εκεί νομίζω, καλός ή κακός, πρέπει να πέσει μια νόρμα. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε ένα χάος όπου ο καθένας διαπραγματεύει με τον καθένα. Δηλαδή πρέπει να κινούμαστε κάπως σε κάποιες αποφάσεις που έχουμε λάβει συνολικά. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνεις αυτό. Επίσης, πολλές δουλειές από αυτές οι οποίες δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα όρια της δουλειάς, έχουν και μη ξεκάθαρα όρια αποδοχών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να είσαι ένας μεσίτης. Στο μεσητικό γραφείο μπορεί να παίρνει ένα βασικό μισθό, αλλά μάλλον η αμοιβή σου εξαρτάται από το πόσα σπίτια θα κλείσεις ή το πόσα, ξέρω εγώ, συμβόλαια θα κλείσεις. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί εσύ να επιλέγεις να δουλέψεις παραπάνω ή όχι σε σχέση με αυτό. Γιατί εσύ μπορεί να θες να κλείσει άλλα δύο σπίτια, άρα να πεις θα δουλεύω άλλες δύο ώρες παραπάνω, ή να μην σε ενδιαφέρει αυτό και να πεις ότι εγώ θέλω να κλείνω αυτά που βγαίνουν μέσα στο ωράριό μου. Άρα λοιπόν και πάλι εκεί πέρα έχεις την ευελιξία. Άρα δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα που έχουν σταθερές απολαβές, αλλά ευέλικτο ωράριο όσον αφορά τα. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν επαγγέλματα τύπου σε μαγαζιά και τέτοια, όπου υπάρχουν κάποιες έκτακτες ημέρες που δουλεύει παραπάνω το κατάστημα ενώ κάνουν κανένα κλειστό, κάποια Σάββατα, Κυριακές ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Εκεί πέρα θα πληρωθείς απλά άλλη μια μέρα συνήθως. Φαντάζομαι, όχι μια μέρα, για την ακρίβεια νομίζω πληρώνεσαι και έξτρα. Αλλά όλα αυτά είναι λίγο πολύ λυμμένα. Δηλαδή, όταν θεωρώ ότι οι περιπτώσεις εκεί πέρα είναι δύο. Και επειδή μου ολολόγησε πάρα πολύ, θα βάλω μια ανωτελεία μόλις τελειώσω αυτό για να συνεχίσεις κι εσύ. Αλλά νομίζω οι περιπτώσεις είναι δύο. Είναι είτε κάτι το οποίο είναι αρκετά καλά προδιαγεγραμμένο και υπάρχει νομοθεσία συγκεκριμένη και ούτω καθεξής και μπορείς να ακολουθείς αυτό. Και υπάρχει το κομμάτι όπου γκριζίζουν λίγο οι γραμμές, αλλά γκριζίζουν και στα δύο επίπεδα. Γκριζίζουν και από τη μεριά των ωρών και από τη μεριά των αποδοχών. Οπότε και εκεί πέρα, εσύ, αν θέλεις παραπάνω αποδοχές, έρχεται δηλαδή πιο κοντά το κομμάτι του ελεύθερου επαγγελματία. Μπορεί να μην είναι η εργασία να θεωρείται εξαρτημένη, αλλά αφού οι απολαβές σου εξαρτώνται από το πόση δουλειά θα βγάλει ουσιαστικά, το καταλαβαίνω κι αυτό. Γιατί είναι επιλογή σου το αν δουλέψεις παραπάνω από τη στιγμή που θα είσαι καλύτερες απολαβές. Τώρα, άμα είναι ο άλλος τελείως μαλάκας και απλά σου λέει απλά κάτσε παραπάνω, χωρίς υπερορίες, χωρίς τον χρωστό, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι. Δεν ταιριάζει στο work-life balance, ταιριάζει στο αν είναι μαλάκας ή όχι ο άλλος. Ναι. Και εδώ πέρα θα βάλω την ανατελεία. Okay. Με ενδιαφέρει πώς. Λίγο αν πάμε στον δικό μας τομέα και γενικά στους δημιουργικούς τομείς, στην τεχνολογία, που τα πράγματα είναι λίγο πιο. Είναι διαφορετικά, δεν είναι δηλαδή. Είναι διαφορετικό να είσαι 8ωρο προγραμματιστής κάπου και διαφορετικό να είσαι 8ωρο ταμείας κάπου. Okay. Γιατί είναι διαφορετικό? Είσαι για παράδειγμα κάπου ταμείας. Πες, ξέρω εγώ, σε ένα κατάστημα, σε ένα σούπερ μάρκετ. Το δικό σου 8ωρο είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με ένα ωράριο καταστήματος, το οποίο είναι γνωστό στους πελάτες.
Αυτό είναι γιατί η βάση της δουλειάς εκείνη σε σημαντικό βαθμό συνδιαλλακτική, είναι transactional. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ για να σε εξυπηρετήσω, να έρθει να μου ζητήσει ένα εμπόρευμα, να στο δώσω, να φύγει. Okay. Και πότε αυτό το κάνει το μαγαζί? Το κάνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το οποίο είναι 12 ώρες και σπάμε, ξέρω εγώ, σε 2-8 ώρα με ένα 50% 50% overlap, ξέρω εγώ, στη μέση, στα peak hours. Ξέρεις, κάπως έτσι τα διαχειρίζονται, φαντάζομαι. Οπότε εκεί δεν υπάρχει το σενάριο είτε που φεύγεις ένα λεπτό νωρίτερα είτε που φεύγεις ένα λεπτό αργότερα. Γιατί βάσει νόμου αυτές είναι οι ώρες που πρέπει να εξυπηρετεί το κατάστημα. Εκεί που νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον είναι πώς το διαχειριζόμαστε αυτό σαν εργοδότες εμείς, αυτές τις δουλειές που έχουμε πιο, που έχουμε projects τα οποία να τελειώσουν σε ένα βάθος χρόνου. Mm-hmm. Πρέπει να πλανάρουμε γι' αυτό. Πρέπει να κάνουμε deliver, δεν το συζητάμε. Και ταυτόχρονα πρέπει να μην καούμε. Εκεί πέρα υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να κρατήσεις και θεωρώ είναι συνυπεύθυνη η εταιρεία και το άτομο το οποίο δουλεύει στην εταιρεία αυτή, αλλά πρέπει και η εταιρεία από τη μεριά της να μπορέσει και να προστατεύσει το άτομο. Δηλαδή, να το βοηθήσει να καταλάβει ότι αυτό είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένα sprint. Άρα το ότι εσύ μπορεί να δουλέψεις παραπάνω αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, άμα μου κλάσεις και μετά δεν μπορείς να βγάλεις από το project, το ότι εγώ έχω παραδώσει κάτι πιο γρήγορα ή ότι κάτι που είχε πάει πίσω τελικά το σώσαμε, άμα μου σκάσει το project, τι να το κάνω. Άρα λοιπόν πρέπει και από τη μεριά της εταιρεία να φροντίζει να ξεκουράζει το κόσμο, να δίνει πολύ ξεκάθαρες και όσο πιο μπορεί, όσο περισσότερο μπορεί ανοιχτές πληροφορίες ως προς το πότε ένα project μένει πίσω ή πότε πάει καλά ή πότε θέλουμε λίγο παραπάνω κόπο, πότε λιγότερο κόπο, πότε είμαστε πιο χαλαροί. Οπότε να μπορεί και το άτομο να καταλάβει πόσο να τρέξει ή όχι ανά περιόδους. Δεν θες δηλαδή να υπάρχει κάτι το οποίο συνεχώς οι άλλοι να τρέχουν. Mm. Πρέπει να βρεις και λίγο τις ισορροπίες εκεί πέρα. Και όλα αυτά με ένα μαγικό τρόπο να καταφέρεις να βγει και στο πλάνο το οποίο έχεις εκτιμήσει. Mm-hmm. Ή κοντά σε αυτό έστω. Να μην έχεις μεγάλη απόκληση. Ναι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να κάνεις, αλλά σίγουρα πρέπει να ξέρεις ότι είναι και δικιά σου ευθύνη να προστατεύσεις τα άτομα τα οποία έχεις, γιατί χωρίς να θες να το πας ότι εγώ είμαι καλός με τους υπαλλήλους μου, το πιο απλό, άμα κλάσουν τα άτομα, θα σκάσει το project. Οπότε ναι. Πρέπει να βρεις τρόπο να μην σκάσει το project. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στο τελείως αποσυνδεμένο σενάριο μεταξύ εταιρείας και υπαλλήλου, όπου δεν σε ενδιαφέρει αυτός. Που δεν νομίζω ότι υπάρχει, αλλά σου λέω ότι ακόμα και στο ακραίο να πας, μόνο και μόνο να σκεφτείς ότι το project σου σκάσει, πρέπει να φροντίσεις να κουράρεις τον κόσμο ώστε να μπορέσει να φτιάξει το project και όχι να τρέξει το πρώτο χιλιόμετρο και τα υπόλοιπα 9 να μην μπορεί και να περπάει περπατώντας, άρα να τελειώσει πιο αργά από τους άλλους. Είναι το πρόβλημα με το λαγό και τη χελώνα, τι ήταν. Ναι. Παραμυθάρα αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ καλό. Γιατί γενικά μου αρέσουν οι ιστορίες και γενικά μου αρέσει να. Ποιος μου είχε πει αυτή την έκφραση, νομίζω ο φίλος μου Γιώργος μου την είπε, ότι ρε παιδί μου στο σκάκι, mm-hmm. πρέπει να βλέπεις παραπάνω από μια κίνηση μπροστά. Mm-hmm. Ναι. Γιατί είναι ένα σκάκι αυτό, πρέπει να δεις 5 κινήσεις μπροστά, 10, ιδανικά να δεις όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση λοιπόν εδώ. Ναι, κάνε. Πόσο επεμβατικός πρέπει να είναι ο εργοδότης όσον αφορά το όριο προς τα πάνω που θα βάλει στον κόσμο. Δηλαδή, έστω λοιπόν ότι. Και να πεις τι είναι, ναι, σε όριο προς τα πάνω, πόσο παραπάνω να δουλέψουν. Ναι. Όχι, ότι. Έστω λοιπόν ότι εσύ ξέρεις ότι με 8 ώρες δουλειά, επί τόσες εβδομάδες, επί θα βγει το project. Mm. Και βλέπεις ότι ο κόσμος αγχώνεται και πάει να δουλέψει παραπάνω. Πόσο επιβληματικός πρέπει να είσαι εκεί ή όχι. Ωραία. Θα σου πω πώς. Πώς βλέπω ότι προσπαθούμε να το κάνουμε στη Logic εμείς. Mm. Οπότε, γιατί αναγκαστικά αφού το κάνουμε είναι και ο τρόπος που το βλέπουμε, νομίζω. Σωστό. Αν δεν συντρέχει λόγος εκείνη τη στιγμή να δουλέψεις παραπάνω, mm-hmm. ας τελειώσεις και 10 λεπτά νωρίτερα, να είσαι ξεκούραστος. Mm-hmm. Γιατί αύριο μεθαύριο θα χρειαστεί να δουλέψεις παραπάνω. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα πέσει πίεση και θα πρέπει να μπορούμε να αποδώσουμε εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν το γλιτώνεις αυτό κάποια στιγμή. Θα γίνει μια
μας έγινε. Μας έγινε με ένα project τη πάλι. Και στη τελευταία στιγμή μάθαμε ότι αλλάξαν κάποια requirements και αυτό πρέπει, βασικά, πρέπει να γίνει delivery. Γιατί αν δεν γίνει delivery. Ναι, άκυρο το project. Ήταν τέτοιου τύπου. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό, θε μπαταρίε οι οποίε δεν είναι άδειε. 100%. Mm-hmm. Οπότε δεν πρέπει να πιέσει να τελειώσει κάτι επειδή έχει ανάγκη συναισθηματικά να τελειώσει. Αυτό. Mm-hmm. Όμως θα προσθέσω και το εξής. Για μένα έχει πάρα πολύ σημασία αυτό το οποίο είπες πριν, ότι πρέπει να ξεκινάμε από μια κοινή βάση. Αυτή η κοινή βάση είναι το οχτάρο, γιατί με κάποιο τρόπο, ο οποίος στα πλαίσια αυτής της κουβέντας δεν μας αφορά, έχει αποφασιστεί ότι είναι η αρχή. Okay. Το θεωρούμε σαν δεδομένο λοιπόν. Μέχρι να αλλάξει αυτό. Ναι, θα το πάρουμε σαν αξίωμα αυτή τη στιγμή, ότι είμαστε στο οχτάρο. Ωραία. Για μένα ξεκινάς από εκεί και βλέπεις το κάθε άτομο το οποίο έχεις στην εταιρεία, τι αξία φέρνει πίσω. Και παρακολουθείς και πώς ανταποκρίνεται σε αυτό. Κουράζεται, παράγει πολύ και χτίζεις και τη σχέση της εταιρείας με το άτομο και τη σχέση της εταιρείας με τους stakeholders, είτε οι stakeholders είναι εξωτερικοί πελάτες, είτε είναι δικά σου products τα οποία πρέπει να βγάλεις προς τα έξω, με βάση αυτό σαν δεδομένο. Δηλαδή εγώ αυτό θεωρώ, δηλαδή, γιατί υπάρχουν κάποια αδιαπραγμάτευτα κομμάτια. Και για μένα, πού παίζει το επίπεδο διαπραγμάτευσης στο οχτάωρο, είναι στις διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή, ωραία, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος πίεσης. Φεύγεις λίγο νωρίτερα. Μόλις τελειώσεις κάτι, ρε παιδί μου, μην αφήσεις κάτι άλλο στη μέση. Κλείς το, ξέρω εγώ, και πιάσε αύριο. Φεύγεις αρκετά νωρίτερα, πιάσε μια ώρα νωρίτερα, μα ξυπνήσει αύριο, ξέρω τόσο πιο νωρίς, οτιδήποτε. Δηλαδή, μια τέτοιου τύπου ελαστικότητα. Αλλά κράτα μπαταρίες, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει μαλακία. Άσε το θέμα των requirements. Θα πέσει το U-Assist 1 της Amazon και πρέπει τώρα όλοι να πάμε να κάνουμε migrate τα πάντα αλλού. Γιατί το πρόγραμμα το οποίο έχουμε φτιάξει βασίζονται άνθρωποι σε αυτό. Πω, έχουμε ένα πελάτη στο U-Assist 1 και το έχω λίγο άγχος να ξέρεις αυτό. Και εμείς έχουμε τα δικά μας στο U-Assist 1. Δηλαδή, εμείς, ναι, εντάξει, θα το φτιάξουμε. Γιατί ήταν το default και βαριόμουν να ανταλλάξουμε, μαγεία μου. Για παράδειγμα. Ετοιμάζουμε ένα καινούργιο προϊόν εμείς αυτές τις μέρες. Γύρω από μυστικά, από τέτοια πράγματα. Θα το βγάλουμε μέσα στο μήνα. Έτσι το λέω αυτό τώρα εδώ γιατί δεν είναι. 1η Απρίλη νομίζω θα το βγάλουμε. Λογικά 1η Απρίλη θα κάνουμε launch. Τέλειο. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα πάει καλά, θα βασίζονται άνθρωποι σε αυτό για να ανταλλάσσουν ευαίσθητη πληροφορία. Μπορεί να βρεθεί ένα breach, ένα κενό ασφαλείας. Λοιπόν, τι θα κάνεις, το βγάλεις εκείνη την ώρα. Πρέπει αυτό να μπορούμε να το φτιάξουμε 2 η ώρα το πρωί, άμα γίνει. Γιατί άμα 2 η ώρα το πρωί γίνει μαλακία και άνθρωποι βασίζονται σε αυτό και οι ζωές τους και οι δουλειές τους, πρέπει να είμαστε εκεί. Είναι ευθύνη. Αυτό γίνεται μόνο άμα έχεις μπαταρίες γεμάτες. Ναι. Γεμάτες. Άμα δεν έχεις άλλες μπαταρίες. Και άμα αδειάσουν σε αυτό, πάρε την άδειά σου μετά. Πάρε μια έξτρα μέρα άδεια. Πάρε 2 μέρες έξτρα άδεια. Είναι αυτό το οποίο επίσης κάνουμε εμείς με τις άδειες. Του στυλ, λοιπόν, βασικές άδειες. Τις παίρνετε, αυτό είναι το αδιαπραγμάτευτο. Παίρνεις αναγκαστικά όλη την άδεια την οποία προβλέπετε. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα, άμα εμείς πιστεύουμε ότι μία περίοδο μπορούμε να δώσουμε κάποιες μέρες παραπάνω να ξεκουραστούμε όλοι μαζί, αν μπορούμε να το κάνουμε, παιδιά, δώρο αυτές. Το κάναμε το 15 Αύγουστο. Κάποια στιγμή είπαμε, ξέρεις τι, μας παίρνει να κλείσουμε την εταιρεία και να μην χρεώσουμε αυτές τις άδειες. Μια εβδομάδα και κοπές όλοι. Έχεις εξαντλήσει τις μέρες αδειών και χτύπα ξύλο, έτυχε κάτι δυσάρεστο, είσαι άσχημα στην υγεία σου, δεν νιώθεις καλά οτιδήποτε, πάρτο. Χρειάζεται λίγο αέρα, ρε παιδί, δεν χρειάζεται. Αντίστοιχα, αυτό το κάνεις γιατί είναι παρεδόση. Κάποια στιγμή η εταιρεία χρειάζεται αυτό το άτομο παραπάνω. Και όλο αυτό πρέπει να μπορεί εκείνη τη στιγμή να δώσει. Πόσο επεμβατικός είσαι. Έχω πια ερωτήσει με την επεμβατικότητα, όπως καταλαβαίνεις τώρα. Πόσο επεμβατικός είσαι στο πόσο συχνά πρέπει να παίρνει ένα άτομο άδειες? Πολύ. Δηλαδή, θα ξεκινήσω το εξής. Θα πω το εξής. Στο επίπεδο του χρόνου τις παίρνεις όλες. Κατά τη γνώμη μου, δεν τις παίρνεις μαζεμένες. Γιατί αυτό πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι είναι βιώσιμο να δουλεύεις 11 μήνες το χρόνο συνεχόμενα. Αν δεν βλέπω 11 μήνες και παίρνω 4 εβδομάδες άδεια. Δεν βλέπω πόσο 11 μήνες συνεχόμενα είσαι ok. Εγώ δηλαδή που δεν έκανα, επειδή είχα COVID τα Χριστούγεννα, δεν πήγαν καλά οι διακοπές και
Έχω λίγα μπαγκάζια ακόμα τα οποία, by the way, κάπως κατάφερα τώρα σιγά σιγά και τα στρώνω. Mm-hmm. Δύο μήνες μετά. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω το Πάσχα, αλλά συνεχίζω. Οπότε πρέπει να είσαι παρεμβατικό στο ότι κάνε κάποιο distribute τις άδειές σου μέσα στον χρόνο. Πρώτον, γιατί αυτό δεν είναι sustainable για σένα. Κατά δεύτερον, γιατί αυτό είναι πολύ πιθανό να είναι πρόβλημα για μια εταιρεία να μην έχει έναν εργαζόμενο για έναν μήνα ξαφνικά. Θα γίνει αυτό, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Γιατί, για παράδειγμα, ένα άτομο θα χρειαστεί να πάει στρατό. Ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα θα μείνει έγκυος. Αυτά δεν τα συζητάμε. Αλλά όταν αυτό έχει να κάνει με τη δική σου αναψυχή και μπορείς να το κάνεις regulate. Τα προγραμματισμένα. Ναι, όταν μπορείς να το κάνεις regulate, καλό είναι κάπως να το σπάσεις. Αυτό. Όταν έχεις αυτό το βαθμό ελευθερίας, καλό να τον αξιοποιείς. Προφανώς. Στρατό, δεν τον έχεις. Χτύπα ξύλο κάποια άσχημη ασθένεια, δεν το έχεις. Ευχάριστο, εγκυμοσύνη, δεν το έχεις. Δεν τα συζητάμε αυτά, εκτός συζήτησης. Όταν τον έχεις, θεωρώ ότι πρέπει να τον εκμεταλλευτείς. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν θα πας να το επιβάλλεις και το άλλο. Για μένα θα κάνεις μια σημαντική σύσταση. Ρε παιδί μου, σπάστε στις διακοπές σου. Είναι το καλύτερο για όλους μας, εφόσον μπορείς. Κοίτα, εγώ θα πήγαινε και ένα βήμα παραπάνω και θα έλεγα ότι θα το πήγαινα και okay, παίρνεις όσο πρέπει σε ένα χρόνο, παίρνεις ενδεχομένως και όσο πρέπει σε ένα εξάμηνο ή σε τρίμηνο. Ναι. Το τρίμηνο ίσως είναι λίγο. Ναι, στο εξάμηνο θα έλεγα πιο πολύ. Αλλά στο εξάμηνο είναι καλό, θεωρώ ότι πρέπει να πας ένα εξάμηνο. Ναι. Και μη σου πω ότι θα πρέπει, αν υποθέσουμε ότι χοντρικά έχεις 20 μέρες, συνήθως είναι λίγο, νομίζω 22-23 κάπου, ανάλογα και το πόσα χρόνια εμπειρία έχεις. Αλλά ας υποθέσουμε 20 μέρες που είναι απλό 4 εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ένα εξάμηνο και τη μία εβδομάδα συνεχόμενη. Ναι. Δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά θα σου πω και το άλλο. Έχετε ένα άτομο και μας λέει ρε παιδί μου, ένα από τα παιδιά αύριο μεθαύριο, ξέρεις τι, εμπιστευτείτε με. Εγώ θέλω όλο τον Αύγουστο απλά. Απλά δώσουμε τον Αύγουστο. Θα περίμενα να το πει όμως κανένα δύο μήνες πριν. Εγώ σου λέω στο λέει Γενάρη. Ναι, οκ. Okay, θέλω τον Αύγουστο. Θα είχα τις επιφυλάξεις μου. Αλλά θα έλεγα, οκ, okay, πάμε να το κάνουμε. Και θα εγώ θα έκανα μια κουβέντα για να. Θα έκανα μια κουβέντα κι εγώ. Να καταλάβω γιατί. Γιατί μπορεί ο λόγος που το χρειάζεται να είναι ότι πρέπει να είναι στην οικογένειά του κάπου αλλού κοντά, ας πούμε, γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να του έλεγε ότι ξέρει τι, πάρε τη μία εβδομάδα. Ναι. Και άμα χρειαστεί έξτρα μέρες ή να είσαι λίγο πιο χαλαρός, θα ξέρουμε ότι είσαι πιο χαλαρός. Ωραία. Μην χαλάσει όλου να διάσει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι καλά, προφανώς για τα σημαντικά προβλήματα δεν το συζητάμε. Έρχεται το ατομάκι και σου λέει, παιδιά. Εγώ απλά θέλω ρε παιδί μου όλο τον Αύγουστο γιατί σε μένα δουλεύει το να είμαι συνεχόμενα ρε παιδί μου έτσι, να παίζω μπάλα consistently και να παίρνω ένα τεράστιο διάλειμμα απλά στο οποίο αποφορτίζομαι πλήρως. Σας το λέω 9 μήνες πριν, να μπορούμε να προγραμματιστούμε, τα βάζουμε κάτω και εφόσον μπορούμε, γιατί είναι πιθανό να μην μπορούμε ρε παιδί μου, αλλά θα πρέπει να μπορούμε, η αλήθεια είναι. Δηλαδή νομίζω ότι το οφείλουμε σαν εταιρεία αυτό. Όχι μόνο στον εργαζόμενο, αλλά και στην ίδια τη φύση της εταιρείας, γιατί σε κάνει resilient αυτό. Έχεις αντοχές σαν οργανισμός. Ωραία. Πάρ' το. Θα ήμουνα λίγο πιο παρατηρητικός μετά να δω τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία και για το άτομο. Γιατί το θεωρώ επειδή είναι λίγο πιο έτσι βίαιο, να δω τι σημαίνει αυτό. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να μπορείς να το δώσεις αυτό, γιατί μπορεί να γίνει μια σοβαρή ασθένεια, θα υπάρξει μια εγκυμοσύνη. Κάποιο άτομο παίζει να λείψει ένα χρόνο γιατί θα πάει στο στρατό. Οφείλεις να έχεις άμυνες απέναντι σε αυτά. Κοίτα, σίγουρα έχεις άμυνες, αλλά από την άλλη πρέπει τα ακραία πράγματα, όπως κάποιος άλλος λέει, θέλει να παίρνω μια Παρασκευή ένα-δύο εβδομάδες. Ναι. Νομίζω πρέπει να βγαίνει 20 αυτό περίπου μέρες. Ναι. 50 εβδομάδες έχουμε, άρα 25 μέρες πες. Ναι. Είτε σου λέει παίρνω μια Παρασκευή κάθε δύο εβδομάδες. Είτε σου λέει ότι παίρνω ένα μήνα συνεχόμενα, αυτά είναι δύο άκρα. Σωστά, σωστά. Και τα άκρα πρέπει να δεις τι θα γίνει. Ο ένας ενδεχομένως δεν θα ξεκουραστεί αρκετά. Ναι. Ο άλλος μάλλον θα κουραστεί πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια και μπορεί να σκάσει στη μέση. Άρα πρέπει να δεις πώς μπορείς να το διαχειριστείς. Γι' αυτό λέω και επίσης μπορεί να έχεις κάποια περιθώρια, όλα αυτά τα οποία είπαμε, για τα οποία οφείλεις να έχεις αυτά τα περιθώρια, όμως δεν είναι απαραίτητο να τα εξαντλείς. Γιατί ίσως άμα τα εξαντλήσεις και εσύ, να μην μπορείς να είσαι σε θέση να τα δώσεις όταν χρειάζεται. Είναι και αυτό. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό.
Δεν ξέρω, η θέση μου σε αυτό είναι κάνεις μια σημαντική σύσταση και όταν βλέπεις κάτι το οποίο σε προβληματίζει, το συζητάς και το βλέπεις. Στο τέλος της ημέρας, όταν κάποιος ζητάει κάτι, αν μπορείς να το δώσεις για μένα, το δίνεις και βλέπεις. Αν βλέπεις ότι αυτό δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, το επικοινωνείς και βλέπεις μετά τι κάνετε. Όχι, κοίτα, δεν μπορείς να είσαι απόλυτος, αλλά ίσως σε κάποια ακραία θα έπρεπε να περιμένεις μια καλή αιτιολόγηση ή να σου εξηγήσει το άτομο αυτό ότι όντως το έχει σκεφτεί και εκείνο. Και ότι ναι, δεν αυτό εννοούσα. Αυτό εννοούσα. Αυτό δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει μια συνειδητοποίηση γύρω από αυτό. Είναι όλα αυτά. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, οι άνθρωποι δρούμε με νόρμες και το μυαλό μας προσαρμόζεται σε κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούνται σταθερά. Και μετά κάτι πολύ διαφορετικό του είναι δύσκολο να το καταλάβει. Ή πρέπει να βρεις τον τρόπο πώς να πας από την νόρμα εκεί. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακό ή ότι είναι λάθος, αλλά πρέπει πάντα όλα αυτά να... Ναι, δεν είναι απλό. Ένα άλλο θέμα, για παράδειγμα, είναι ένα tweet. Θα σου στείλω και του DHS το άρθρο και το tweet του τύπου. Λέγεται Adam Grant αυτός. Okay. Είναι ένας, νομίζω, καθηγητής πρέπει να είναι και είναι ψυχολόγος που ασχολείται με τα εργασιακά, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έχω ένα βιβλίο, το Originals. Ναι. Στο έχει πάρει νομίζω... ο Ιωσήφ και σένα. Α, είναι στανταράκι. Ναι. Νομίζω ότι το έχει πάρει ο Ιωσήφ. Εμένα που το έχει πάρει ο Ιωσήφ. Ιωσήφ δεν το έχω διαβάσει ακόμα, αλλά το έχω στην βιβλιοθήκη μου και θα το διαβάσω. Οπότε, ο Adam Grant έκανε ένα tweet στο οποίο ανέφερε πόσο κακό είναι, φοβερή έκφραση στα αγγλικά, ξέρεις, burning the midnight oil. Okay. Δηλαδή, να δουλεύεις μέχρι αργά το βράδυ. Και εξηγούσε γιατί αυτό, ρε παιδί μου, είναι κακό. Το συζητήσαμε ήδη, αλλά τώρα, με αφορμή αυτό και με το midnight μέσα, θα πω το εξής. Τη νυκτόβια φάση των ανθρώπων, κατά πόσο μπορείς να την υποστηρίξεις ή όχι. Και θα πω εν συντομία την άποψή μου και θα σε ρωτήσω και εσένα τη δικιά σου. Γιατί εμείς είμαστε και δύο πρωινοί. Πλέον μικρός δεν ήμουν, εντάξει. Άσχετο, αλλά. Ούτε εγώ. Όταν είχαμε ξεκινήσει το source, λέει, εγώ δούλευα κατά βάση. Μετά ήταν μεσάνυχτα. Αλλά έχω να πω το εξής. Είχε σχολή τη μέρα γι' αυτό. Τι είχα. Συζητήσαμε τις προάλλες ότι δεύτερο εξάμεινο πήγαινα σχολή για να βλέπω ταινίες του Τσάκωνα στο τέτοιο, στο γυναικείο και μετά σάντουιτς κατοπουλάκια στους πολιτικούς. Τα οποία έχω πάρει και με χαλασμένη σώση, να ξέρεις. Έχει κλείσει αυτό το κηλικείο, οπότε δεν κάνω δεσφήμιση, παιδιά. Έχει αλλάξει διεύθυνση, είναι άλλη φάση τώρα. Λοιπόν, η φάση με τα night owls, όπως λέγεται, με τις κουβουβάγες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πρώτον, το ερώτημα εκεί είναι αν μπορεί η εταιρεία να δουλέψει σε διαφορετικά time zones. Γιατί αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει 4, 5, 6 και παραπάνω ώρες διαφορά κίνησης και λήξη με την όρμα της εταιρείας. Αν μπορείς αυτό να το υποστηρίξεις, αυτό είναι το πρώτο. Έστω λοιπόν ότι μπορείς να το υποστηρίξεις. Και είναι ένα ατομάκι και σου λέει, ξέρεις τι, εγώ φίλε, ξυπνάω 6 το απόγευμα. Ναι, δουλεύω από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Πήρε τώρα κι εγώ ένα ακραίο. Καταρχάς, είμαι προδιατεθειμένος αρνητικά σε αυτό. Και ας σου πω γιατί. Βλέποντας λίγο και διαβάζοντας παραπάνω, αυτό μάλλον δεν είναι καλό για την υγεία. Εκτός και αν ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κάνεις και πώς ρυθμίζεις τον κυρκάδιο ρυθμό σου. Είναι πολύ δύσκολο. Το circadian, πώς το πω στα ελληνικά. Circadian rhythm. Ναι. Κυρκάδιος ρυθμός. Κυρκάδιος, okay, ναι. Δεν το ξέρω. Το πώς ρυθμίζεις τον κυρκάδιο ρυθμό σου ανεξαρτήτως ήλιου είναι δύσκολο. Δηλαδή οι σκανδιναβικές χώρες υποφέρουν με αυτό. Έχουν συστήματα που έχουν συγκεκριμένα στόρια από ένα σημείο και μετά κλείνουν. Συγκεκριμένα φώτα τα οποία βγάζουν φως του ηλίου. Και επειδή θεωρώ δύσκολο ένα τέτοιο άτομο. Δεν μου πέφτει λόγος. Απλώς λέω τους προβληματισμούς μου εντελώς ειλικρινά. Φαίνεται δύσκολο να είναι βιώσιμο ένα τέτοιο lifestyle. Θα είχα προβληματισμούς για το πώς θα δούλευα με ένα τέτοιο, με ένα τέτοιο άτομο το οποίο είναι σε μία. By the way, δεν έχω γνωρίσει κάποιο τέτοιο άτομο το οποίο ξέρεις. Α, εγώ τότε μπορώ. Αλλά. Ναι. Κοίτα, έχω γνωρίσει άτομα που ξεκινάνε. Λοιπόν, κάνε ένα cut. Θα σου πω μετά την αυτά. Λοιπόν. Οπότε συζητούσαμε γύρω από
τους προβληματισμούς μου να, ξέρεις, να δουλέψεις με κάποιο άτομο το οποίο είναι νυκτόβιο. Δηλώνει νυκτόβιο. Δηλώνει νυκτόβιο. Γιατί θεωρώ ότι είναι κάπως δύσκολο αυτό να είναι sustainable. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι έχω τις απαντήσεις στους άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανόν πολλοί άνθρωποι ή κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω, να είναι πολύ πιο λειτουργικοί νυκτόβιοι από ότι είναι περισσότεροι, ας το πούμε έτσι, ημερόβιοι, δεν ξέρω, whatever. Mm-hmm. Αλλά πρέπει κάπως να συντονίζεις τον κυρκάδιο ρυθμό σου και είναι λίγο δύσκολο αυτό χωρίς φυσικό φως. Και έλεγα ότι οι Σκανδιναβοί έχουν τη φάση τους και τα... Κάθε φορά που λες να ξέρεις κυρκάδιος, ναι, παθαίνω κάτι μέσα μου σπαρταράει. Αυτό που λες, έχω τους προβληματισμούς μου, δεν έχω τις απαντήσεις. Κοίταξε, αν κάποιος προτιμάει να το κάνει αυτό και έχει τους λόγους του, δεν θα είχα πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια. Και ίσως ήταν και μια ευκαιρία να βρεις έναν τρόπο να κάνεις πιο ασύγχρονη την επικοινωνία. Βολεύει, ειδικά σε πιο μικρές ομάδες και σε πιο ανοργάνωτες ομάδες, να έχεις κάποιες κοινές ώρες, η αλήθεια. Mm. Οπότε μπορεί να έλεγα ότι ξέρεις τι, ξεκίνα 4 το απόγευμα, ρε παιδί μου, ξεκινήσει 12 το βράδυ. Ή τελείωσε 10-11 το πρωί, μην τελειώσει 6. Δηλαδή, yeah, βρες κάπως ένα. Ναι. Ναι. Αλλά και πάλι, αν αυτό το άτομο μπορούσε, θα χρειαζόταν καλύτερες δυνατότητες όσον αφορά την ασύγχρονη επικοινωνία το ίδιο το άτομο. Γιατί από τη στιγμή που εκείνο ξεφεύγει από την όρμα, εκείνο πρέπει να βρει και τον τρόπο να βοηθήσει καλύτερα αυτή την κατάσταση. Οκ. Okay. Κακά, δηλαδή. Θεωρώ ότι δυστυχώς έτσι είναι. Mm-hmm. Με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και η μεγάλη ευθύνη. Οπότε, αν θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό και δέχεται κάποιος να είναι OK με αυτό, πρέπει και εσύ να κάνεις μια παραπάνω προσπάθεια ενδεχομένως. Okay. Όχι παραπάνω προσπάθεια στο να δουλεύεις παραπάνω, αλλά παραπάνω προσπάθεια στο να φροντίσεις να μην δημιουργήσει πρόβλημα αυτή η διαφορετικότητα. Mm. Γιατί μου έχει τύχει να έχω ομάδε ή να δουλέψω με ομάδες που είχαν τέτοια άτομα και που ήταν γάγκρενα αυτά τα άτομα μέσα στην ομάδα. Ναι. Μπορεί να φταίγαν τα άτομα και να μην έφταιγε ο τρόπος δουλειάς τους, απλά το περιορισμένο δείγμα που έχω αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μου ήταν γάγκρενα. Γκανγκρίν. Ναι, αυτό ξέρεις που το κόβεις το πόδι για να μην χαλάσει το πόδι. Ήταν τόσο κακή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα έχω δουλέψει με άτομα τα οποία έχουν αρκετά διαφορετικό ωράριο, έχω δουλέψει με ομάδες οι οποίες είναι σε όλο τον κόσμο. Με σωστή επικοινωνία λύνονται όλα. Αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω κανένα προσθέσω κάτι. Οπότε πάμε. Ισορροπία. Εγώ θα πω για τον καθένα διαφορετική και ο καθένας υπεύθυνος ώστε να μπορέσει να αποφασίσει. Και βιωσιμότητα πρέπει να βλέπεις λίγο παρακάτω. Και βιωσιμότητα. Και προφανώς κάθε επιλογή έχει κάποιες συνέπειες. Πρέπει να είσαι χαρούμενος και με την επιλογή και με τις συνέπειες, όχι μόνο με την επιλογή. Το ερώτημα είναι, εσύ είσαι ευχαριστημένος με την ισορροπία που έχεις στην ζωή σου και αν ναι, περίπου πώς είναι αυτή? Θα σου πω, υπάρχουν στιγμές που, μάλλον αν το πάρω σε βάθος ενός έτους, συνήθως πάντα είμαι χαρούμενος. Από εκεί και πέρα σίγουρα μέσα στον χρόνο υπάρχουν στιγμές που δουλεύω παραπάνω από όσο θα ήθελα και στιγμές που δουλεύω λιγότερο από όσο θα ήθελα. Από την άλλη, πάντα αυτές οι επιλογές γίνονται συνειδητά ή τουλάχιστον προσπαθώ να γίνονται συνειδητά. Καταλαβαίνω ότι όταν χρειάζεται κάτι παραπάνω, ότι θα βάλω τον έξτρα κόπο και επίσης δέχομαι ότι αφού έχω βάλει κάποιον έξτρα κόπο θα το πάρω λίγο πιο χαλαρά μετά για να το ισορροπήσω. Για να το ισορροπήσω με τον τρόπο που για μένα ισορροπεί. Από εκεί και πέρα, αν μου έλεγες ότι δεν δουλεύω 40 ώρες, δουλεύω σύντομα παραπάνω, αλλά είναι κάτι το οποίο συνειδητά επιλέγω. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, είναι κάτι το οποίο με βοηθάει αυτό. Στη σχολή, για παράδειγμα, μπορεί να δούλευα, άμα βάλεις και τη σχολή μαζί και τα project και τα source και όλα μαζί, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, 60 ώρες. Mm. Τώρα δεν μπορώ να δουλέψω 60 ώρες. Αλλά τότε με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο αυτό. Μάθαινα πράγματα συνεχώς, έβλεπα. Υπάρχουν και περίοδοι που πριν και μετά το source, για παράδειγμα,
όταν αποφασίσαμε ότι αυτό το πράγμα δεν πάει παρακάτω, δούλευα 20 ώρες, ξέρω, 10, δεν ξέρω, κάτι αρκετά λιγότερο. Ήταν τότε μια περίοδος που ήταν πιο σημαντικό για μένα να επανέλθω ψυχολογικά και σε όλη αυτή τη φάση, παρά να, αφού μπορούσα με αυτές τις ώρες να βγάζω τα χρήματα τα οποία μπορούσα να ζω. Ναι, δεν μου έμενε τελείωνο μήνα, ξέρω εγώ, και ήταν, ξέρω εγώ, 10 ευρώ. Ναι. Και πρέπει να μπει επόμενο. Αλλά ήταν κάτι το οποίο για μένα ήταν πιο σημαντικό, το ψυχολογικό εκείνη την περίοδο. Ναι. Οπότε, ανά περίοδο, θεωρώ ότι ήμουνα σε ισορροπίες. Τώρα, αν αυτές οι ισορροπίες είναι καλές, κακές, αποδεκτές ή μη αποδεκτές, είναι κάτι το οποίο δεν μου πολύ νοιάζει, να σου πω την αλήθεια, αλλά κάπως έτσι. Εσύ? Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Τώρα περνάω μία φάση που θα ήθελα να δουλεύω λίγο παραπάνω και κάπως προσπαθώ να το οργανώσω. Θα ήθελα να δουλεύω, βασικά να το πω λίγο διαφορετικά, θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω να δουλεύω λίγο νωρίτερα, γιατί θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να δουλεύω λίγο λιγότερο. Okay. Δηλαδή, και τι εννοώ λίγο λιγότερο, επειδή είναι πολλές φορές θα με πάρει το βράδυ πλέον, και θέλω να αρχίσω ξανά να κάνω αϊκίντο, να κάνω και άλλα πράγματα, γιατί αυτά μου κάνουν καλό και έχω πέσει λίγο τώρα που δεν τα κάνω. Και λόγω πανδημίας και λόγω μεγάλου φόρτου είμαι σε μια φάση που θέλω να αρχίσω να ξεκινάω δουλειά αρκετά νωρίς, ιδανικά ξέρω εγώ κάτι σε 8 αν μπορώ να ξεκινάω, να μπορώ να δουλεύω λίγο παραπάνω αλλά όχι αργά, γιατί έχει πέσει λίγο παραπάνω φόρτος τώρα και πρέπει να μπορέσω να διαχειριστώ, μέχρι να δούμε λίγο τι θα κάνουμε αυτό. Για να μπορέσω λίγο να τσιλάρω μετά. Και ιδανικά θα ήθελα να τσιλάρω το καλοκαίρι. Πάντα το καλοκαίρι μου αρέσει λίγο να τσιλάρω. Πέρυσι έκανα το καλοκαίρι διάλειμμα το μεσημέρι, γιατί έπεφτα μία ώρα ψαροντούφεκο. Ωραίο. Ναι. Αν μπορούσα κάτι τέτοιο να κάνω και φέτος, θα ήμουν πολύ ευγνώμων και τυχερός γι' αυτό. Οπότε αυτό. Γενικά και εγώ θα έλεγα ακριβώς το ίδιο όπως το είπες. Δηλαδή, ξέρεις, μετά το Sorcerer, εμένα αυτή η περίοδος που δεν μπορούσα να δουλέψω πολύ ήταν. Το συζητούσα ρε παιδί μου και χθες τέλος πάντων. Ήταν κάποια χρόνια. Ήταν κάποια χρόνια που δεν μπορούσα να δουλέψω πολύ. Και δεν ήθελα, είχα ανάγκη να περάσω καλά. Είχα ανάγκη ντοπαμίνη. Ναι, είναι. Να πάρω λίγο ενέργεια για να μπορέσω μετά να δώσω. Και θεωρώ εντάξει ότι είμαστε αρκετά τυχεροί που μπορούμε να βρούμε. Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Ναι, και αυτό ιδανικά καλό είναι, ξέρεις, οι συνθήκες εργασίας να μπορούν σιγά σιγά όλο και παραπάνω να εξυπηρετούν τον κόσμο που είναι εκεί. Αλλά γι' αυτό λέω στην αρχή σημασία να αναγνωρίσεις τους βαθμούς ελευθερίας που έχεις και τι μπορείς να κάνεις μέσα αυτό. Και πώς θα προχωρήσεις τη ζωή σου, άμα δεν σε χάπτει αυτό. Μ' αρέσει. Αυτό. Αμέ, βεβαίως. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει, να κάνω το statement μου, δεν υπάρχει work-life balance. Υπάρχει ένα βιώσιμο lifestyle ισορροπημένο γύρω από τις ανάγκες και τα βάρη του κάθε ατόμου. Λαμβάνοντας υπόψη κάποιες κοινωνικές νόρμες και αυτό. Μ' αρέσει. Θα τα αφήσω εδώ. Θα προσυπογράψω και θα προχωρήσω στο κομμάτι των προτάσεων που ξέχασα την προηγούμενη φορά. Ναι. Οπότε, λοιπόν, να προτείνω πάλι. Βεβαίως. Εγώ θέλω να πω ότι χθες καθόμουν στο Starbucks ο Μπελόκηπους και ήρθε ένας πολύ ευγενικός ακροατής μας να μου πει για, ο οποίος πριν από λίγο πέρασε από εδώ και γι' αυτό κάναμε ένα σύντομο cut. Και θέλω να προτείνω το όνομα ενός από τα. Βασικά θέλω να προτείνω ένα από τα προϊόντα τα οποία έχουν. Λέγεται Cody.gr, Cody.gr, το οποίο είναι στην ουσία ένα job board γύρω από το tech. Οπότε όποιος ψάχνει να βρει δουλειά, Cody.gr, και βλέπετε γενικά και έχει πάρα πολλές αγγελίες από μεγάλες εταιρείες. Από ένα aggregator, ας πούμε. Τύπου, ναι, έτσι το κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν πρόλαβα. Περίμενα εκεί για να δω τον Batman, οπότε μιλήσαμε λίγο. Σε Starbucks τον Batman. Ναι, σε Starbucks και δεν τρώω Batman. Στο Αθήνα απέναντι γάμα, τα σινεμά. Τέλειωσα κατά τη μία, μετά ξύπνησα, ξεκίνησα τη μέρα μου, καθώς δεν έχω προλάβει να το ψάξω πολύ. Και αν είστε εταιρεία η οποία θέλει δηλαδή να προσλάβει άτομα, μπορείτε εκεί να ανεβάσετε την αγγελία σας και να τη βρει κόσμος. Οπότε cody.gr. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω το επεισόδιο που ήθελα να προτείνω στο προηγούμενο επεισόδιο. Okay. Το επεισόδιο από άλλο podcast. Ναι. Είναι το επεισόδιο του Lex Friedman με τον Wade McGuire, που συνέχεια ξεχνάω το όνομά του. Θα το βρούμε όμως. Δεν το θυμάσαι ούτε εσύ, πολλά δηλαδή σε σένα ότι μπορεί να το θυμάσαι. Δεν ήξερα καν ότι ήταν ένα άτομο.
Λες να είναι... Νομίζω... Όχι, δεν... εγώ έχω διαβάσει κάνα δυο posts σε παιδί με το Wally Bad Why. Ναι. Οπότε αυτό το επεισόδιο, το οποίο είναι από τα, το τρίτο βέβαια το τελευταίο σήμερα τουλάχιστον, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Μιλάει για διάφορα πράγματα τα οποία με απασχολούν ανά περιόδους, οπότε την κεφάλι μου ηρεμεί και μπορεί να σκεφτεί. Οπότε αυτό θα το βάλω κάτω στο, στην περιγραφή. Όμορφα. Αυτά τα ωραία. Τέλεια. Μικρή κουβέντα.fm. Βεβαίως. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.